έναρξη παιχνιδιού στο Τσίριο Στάδιο. ΑΕΛ ΠΑΕΚ, πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Κάθετη μεταβίβαση με στόχο τον Τσέποβιτς. Να το λάθος! Γκόλ η ΑΕΛ, 1-0 στο τρίτο λεπτό. Με τον Σέρβο να εκμεταλλεύεται το μεγάλο λάθος στην άμυνα της ΠΑΕΚ και να ανοίγει το σκορ. 1-0. Κοιτάξτε το λάθος που κάνει ο Σουμαόρο. Αφήνει την μπάλα ουσιαστικά στον Τσέποβιτς. Εύκολα θα εκτελέσει τον Πρόσεκ. Και η ΑΕΛ από το τρίτο κιόλας λεπτό προηγείται με 1-0. Εδώ, κοιτάξτε τι κάνει ο Σουμαόρο. Μεγάλο λάθος. Εύκολη υπόθεση για τον Τσέποβιτς. Βάλτε. Η ΑΕΛ και πάλι σε επίθεση. Ευκαιρία. Τόρες. Γκολ. 2-0 η ΑΕΛ. Στο 8. Σε 8 λεπτά η ΑΕΛ πετυχαίνει 2 γκολ. Εδώ. Κακή και πάλι αμυντική λειτουργία από την ομάδα της ΠΑΕΚ. Και ο Τόρες με το αριστερό πλασάρι ιδανικά. Ήταν όμορφο το τελείωμα του Ισπανού. Η ΑΕΛ από το 8 λεπτό παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα εδώ στο Τσίριο Στάδιο. ΠΑΕΚ μπροστά. Καλή προσπάθεια από τον Μίλτς. Θα γυρίσει κόρνερ. Με το αριστερό δεν θα περάσει το σούτ του. Το νέο σούτ που γίνεται η ευκαιρία. Πέσιμο πέναλτι για την ΠΑΕΚ. Αν υπήρχε offside σηκώνει Σημεάκη ή βοηθός. Μάλιστα. Βλέπουμε και την επιβεβαίωση. Αυτό που είδαμε στην πρώτη επανάληψη. Πιο μπροστά ο Βαρελά. Κούρος νέα σέντρα. Μπάπιτς πέφτει. Πέναλτι για την ΠΑΕΚ τώρα. Αυτό δίνει ο Δημήτρης Κουμή. Εδώ ο Μπάμπιτς, Σωτηρίου, βάζει χέρια και αυτό δίνει ως πέναλτι ο Δημήτρης Κουμή. Βλέπουμε τον τρόπο που πετάγεται ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Ο Δημήτρης Κουμή ήταν στην φάση. Αυτό είδε. Πάει για την εκτέλεση. Έχει δοθεί το πέναλτι οριστικά. Εκτελεί, ο Μέγερη το πιάνει και ο Μπάμπιτς το χάνει. Ο Μέγερη πιάνει δεύτερο συνεχόμενο πέναλτι. Καλή αντίδραση από το Μέγερη. Κοιτάξτε όμως στη συνέχεια τη χάνει ο Μπάμπιτς. Εδώ με το αριστερό στέλνει την μπάλα έξω. Και πάλι πρωταγωνιστής ο Μέγερη. Κοιτάξτε όμως στη συνέχεια τη χάνει ο Μπάμπιτς. Δίνει έξω στον Δίας. Σακάνι σουτ. Μέγερη πέφτει και μαζεύει. Καλό σουτ από τον Δίας. Θέλει να πατήσει τώρα περιοχή, να κάνει σουτ, έξω! Καλή φάση και πάλι για την ΠΑΕΚ. Η σέντρα με στόχο τον Νέουλερ, κατεβάζει τον Ριέρα. Παπαφώτης θα κάνει σουτ έξω. Η ΑΕΛ εύκολα κρατάει αυτό το 2-0. Και θέλει να επιτεθεί τώρα με τον Αντωνίου. Χαμηλά πάει μπάλα, ευκαιρία, ο Νέουλερ δεν μπορεί να νικήσει τον Πρόσεκ. Που κάνει μεγάλη απόκρουση. Η σέντρα είναι καλή, ο Καπαρτής, γκολ, η ΠΑΕΚ, όχι offside. Και εδώ η ξεκάθαρη φάση νωρίτερα και μέσα από τον VAR. Να δούμε τι σκέφτεται. Θα το κάνει και είναι καλό, δοκάρι και έξω. Εξαιρετική εκτέλεση. Το Δίας. Ανεβαίνει ο Δημητρίου, κάνει τρίπλα, κάνει σουτ, γκολ η ΠΑΕΚ. Μειώνει στο 87. Εδώ προσπάθεια του Δημητρίου. Να δούμε που χτυπάει μπάλα. Νομίζω να το δούμε και από αυτή την λήψη. Είναι και ο Έουλερ κοντά. Δεν ξέρω αν στο Έουλερ χτυπάει μπάλα και πάει στα δίχτυα. Εδώ προσπάθεια του Δημητρίου. Όχι, στον Σωτηρίου νομίζω χτυπάει μπάλα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Εδώ η ΑΕΛ κερδίζει φάουλ και κάρτα τον Δημητρίου. Λοιπόν, θα πάει να δει την φάση ο Δημήτρης Κουμή. Χρειώθηκε με κίτρινη ο Δημητρίου, υπενθυμίζουμε. Τον στέλνει ο VAR να δει ξανά την φάση για περίπτωση κόκκινης καρτάς. Ακυρώσει την κίτρινη και να βγάλει κόκκινη. Αυτή είναι η κίνηση χαρακτηριστική και αυτό θα κάνει. Κόκκινη στο Δημητρίου. Τέλος παιχνιδιού. Η ΑΕΛ παίρνει το τρίποντο.